που θα ασχοληθούμε με τις πιο επικίνδυνες νεροτσουλήθρες που μπορούν να σκοτώσουν. Αφού παρέλυσε σε μια νεροτσουλήθρα αφού χτύπησε και έσπασε τη σπονδυλική του στήλη. Ή καθώς μπήκε στη γνωστή νεροτσουλήθρα του πάρκου, έσπασε το λαιμό του. Έσπασε δύο από τους σπόνδυλους στο λαιμό του και τραυμάτισε σοβαρά το νοτιαίο μυελό. Το αγόρι δοκίμαζε την νεροτσουλήθρα με τους φίλους του, πιάστηκε το κεφάλι του σε ένα σίδερο με αποτέλεσμα να αποκεφαλιστεί και το κεφάλι του να βρεθεί στη πισίνα της νεροτσουλήθρας. Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα άλλο καινούργιο βίντεο. Σήμερα επιστρέφουμε δυναμικά με μια νέα σειρά στο κανάλι όπου θα ασχοληθούμε με τις πιο επικίνδυνες νεροτσουλήθρες που μπορούν να σκοτώσουν. Πριν ξεκινήσω αυτό το βίντεο, θα ήθελα να πάτε να με ακολουθήσετε στο Instagram μου για να ενημερώνεστε κάθε πότε να βάζω νέο βίντεο σε αυτό το κανάλι. Νομίζω είπα πάρα πολλά. Πάμε στο βίντεο. Τώρα όμως. Η πρώτη επικίνδυνη νεροτσουλήθρα που μπορεί να σκοτώσει ονομάζεται Horror Ride. Το 2020 ένα νεαρό κορίτσι έμεινε να κλαίει από τον πόνο και να αιμορραγεί παντού μετά από ένα φρικτό ατύχημα στο θεματικό πάρκο Dream World. Αυτό το κορίτσι ήταν μόλις 8 ετών όταν το σκότωσαν σε μία νεροτσουλήθρα σε αυτό το αυστραλιανό θεματικό πάρκο. Αυτή και τα αδέρφια της κατέβηκαν μια χαρά, αλλά το κορίτσι βγήκε στο κάτω μέρος της πισίνας μέσα σε μια λίμνη αίματος αφού η πίεση του νερού κατά τη διαδρομή ήταν πολύ ισχυρή. Η οικογένεια μετά το χαμό τις κόρες τους κινήθηκαν νομικά κατά του πάρκου. Επίσης, παλιότερα στο ίδιο πάρκο, 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη σύγκρουση 2 οχημάτων νερού με αποτέλεσμα να γίνουν κομμάτια και να πεθάνουν ακαριαία. Παιδιά, πόσο νετριαστικό είναι αυτό που είδαμε μόλις τώρα. Σκεφτείτε τώρα εκεί πέρα που κάθεστε χαλαρά στη πισίνα της νεροτσουλήθρας να πεταχτεί ένα κοριτσάκι που πεταγόνται από παντού αίματα. Και να γίνει και η πισίνα κατακόκκινη από τα αίματα. Υπέροχα! Επόμενο. Η δεύτερη επικίνδυνη νεροτσουλήθρα που μπορεί να σκοτώσει βρίσκεται στο θεματικό πάρκο της Universal Orlando. Τον Δεκέμβριο του 2020, ένας άνδρας από τη Νέα Υόρκη μήνυσε το θεματικό πάρκο της Universal Orlando αφού παρέλυσε σε μια νεροτσουλήθρα αφού χτύπησε και έσπασε τη σπονδυλική του στήλη. Ο James ήταν διακοπές με τη γυναίκα του και τις τρεις κόρες του. Καθώς κατέβαινε την νεροτσουλήθρα, υπέστη τρομερό τραυματισμό στη σπονδυλική του στήλη και έμεινε παράλυτο στο νερό. Η υπόθεση αυτή έφτασε στα δικαστήρια και σύμφωνα με τα αρχεία του δικαστηρίου, η υπόθεση έκλεισε και η αξίωση επιλύθηκε φιλικά, πράγμα που σημαίνει ότι ο τύπος που τραυματίστηκε και έσπασε τη σπονδυλική του στήλη πήρε πάρα πολλά χρήματα ως αντάλλαγμα για να μην μιλήσει ποτέ. Μέχρι και σήμερα ο άνδρας εξακολουθεί και δεν μπορεί να περπατήσει. Αν μου είχε συμβεί εμένα αυτό το πράγμα, παιδιά, δεν θα δεχόμουν να πάρω τόσα πολλά λεφτά, διότι θα σκεφτόμουν τους άλλους ανθρώπους που θα πάνε να δοκιμάσουν τις συγκεκριμένες νεροτσουλήθρες. Γιατί σίγουρα από τη στιγμή που το έπαθε αυτός και χτύπησε τόσο πολύ, σημαίνει ότι οι νεροτσουλήθρες αυτές δεν ήταν κατάλληλες για να τις χρησιμοποιούν. Άρα θα έπρεπε να τους κάνει μήνυση, να πάρει τα λεφτά που τα δικαιούταν, αλλά να μην δεχτεί να κρύψουν την υπόθεση. Ας το καλοσυγχύστηκα. Επόμενο. Η τρίτη επικίνδυνη νεροτσουλήθρα που μπορεί να σκοτώσει βρίσκεται στο Action Park. Αυτό το θρηλυκό πάρκο λειτουργούσε από το 1968 έως το 1996 στη Γαλλία και ήταν ένα από τα πιο επικίνδυνα θεματικά πάρκα με νεροτσουλήθρες σε όλο τον κόσμο. Υπήρχαν χιλιάδες περιστατικά από ατυχήματα παιδιών όπως βαθιές γρατζουνιές, μόλοπες και τουλάχιστον 6 θάνατοι. Οι τρεις θάνατοι προήλθαν από ανθρώπους που πνίγηκαν μέσα στη πισίνα της νεροτσουλήθρας, ενώ για τους άλλους τρεις θανάτους ο ένας προήλθε όταν μια γυναίκα που ήταν έγκυος δοκίμασε μία από τις νεροτσουλήθρες με αποτέλεσμα να χτυπήσει και να χάσει το μωρό της. Ο άλλος θάνατος προήλθε από καρδιακή προσβολή και ο τελευταίος από ηλεκτροπληξία. Παιδιά, αυτό δεν ήταν θαλάσσιο πάρκο με νεροτσουλήθρες. Αυτό ήταν νεκροταφείο. Είχε σκοτώσει τόσους ανθρώπους. Ο Χριστός και Παναγία. Επόμενο. Η τέταρτη επικίνδυνη νεροτσουλήθρα που μπορεί να σκοτώσει βρίσκεται στο Σκόντε της Αριζόνα. Το 2012 ένας άνδρας κόλλησε μέσα σε μια νεροτσουλήθρα στο θεματικό πάρκο της Αριζόνα. Σύμφωνα με το αστυνομικό τμήμα, ο άνδρας βρέθηκε όταν ένας αξιωματικός έκανε περιπολία στην περιοχή και άκουσε μέσα στη νύχτα κάποιον να ουρλιάζει και να ζητάει βοήθεια. Στο σημείο που βρέθηκε ο άνδρας ήταν πάρα πολύ δύσκολο να απεγκλωβιστεί, γι' αυτό το λόγο η νεροτσουλήθρα έπρεπε στην πραγματικότητα να αποσυναρμολογηθεί για να βρουν το σώμα του άνδρα, ο οποίος βρισκόταν κολλημένος εκεί μέχρι τις 7 το πρωί, δηλαδή σχεδόν 12 ώρες. Ο άντρας δυστυχώς είχε πεθάνει πριν τον κάλουν από τον Σολίνα και το ερώτημά σας τώρα θα είναι καλά δεν τον άκουγαν τόσες ώρες όταν ήταν ανοιχτά οι νεροτσουλήθρες. Όχι, διότι ο άντρας μπήκε μέσα στις νεροτσουλήθρες κρυφά στις 8 το απόγευμα όπου είχαν κλείσει, με αποτέλεσμα να βρίσκεται μόνος του μέσα στο πάρκο καθώς ήθελε να γλιτώσει χρήματα και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Παιδιά, είναι σοκαριστικό αυτό που είδαμε μόλις τώρα, γιατί άμα σκεφτείτε, αυτός μπήκε μέσα κρυφά διότι δεν είχε λεφτά να δώσει για να πληρώσει και ήθελε πάρα πολύ να παίξει στις νεροτσουλήθρες, με αποτέλεσμα να κολλήσει και στην ουσία να πεθάνει μετά από αυτό που έκανε. Αν το σκεφτείτε, δεν φταίνε οι νεροτσουλήθρες. Έφταιγε ο ίδιος που παρανόμησε και μπήκε μέσα. Η πέμπτη επικίνδυνη νεροτσουλήθρα που μπορεί να σκοτώσει ονομάζεται Savannah Aqua Park.
Το 2013 μία μητέρα δύο παιδιών είχε ένα τρομερό ατύχημα σε μία φουσκωτή νεροτσουλήθρα. Η γυναίκα κατέληξε να έχει παραλύσει από το λαιμό και κάτω μετά από ένα σοβαρό χτύπημα καθώς έπαιζε μαζί με τα παιδιά της. Δεν ήταν η φουσκωτή νεροτσουλήθρα που την παρέλυσε, αλλά η πρόσκρουση με τη μικρή της κόρη. Το παιδί συγκρούστηκε με τη μητέρα και τη χτύπησε στο κεφάλι με αποτέλεσμα να μείνει αμέσως παράλυτη. Δεν ένιωθε τα πόδια της και τα χέρια της. Μεταφέρθηκε γρήγορα στο κοντινότερο νοσοκομείο, όπου χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στον αφιένα. Μέχρι τώρα νομίζω ότι αυτό ήταν το πιο τρομακτικό από όλα. Σκεφτείτε τώρα ότι ήταν απλά σε μια πάρα πολύ μικρή παιδική φουσκωτή νεροτσουλήθρα και αντί να χτυπήσει από την νεροτσουλήθρα, χτύπησε από την κόρη της. Της έπεσε με δύναμη πίσω εδώ πέρα στο κεφάλι που είναι πάρα πολύ επικίνδυνο σημείο, παιδιά, και μπορείς να μείνεις και να πεθάνεις κιόλας. Η έκτη επικίνδυνη νεροτσουλήθρα που μπορεί να σκοτώσει ονομάζεται Aqualand. Ένας Βρετανός στις διακοπές του στην Ισπανία μαζί με την κοπέλα του επισκέφθηκε το θεματικό πάρκο Aqualandia. Για κακή του τύχη, καθώς μπήκε στη γνωστή νεροτσουλήθρα του πάρκου, έσπασε το λαιμό του. Το άτυχο αγόρι ήταν μόλις 23 ετών όταν έσπασε δύο από τους σπόνδυλους στο λαιμό του και τραυμάτισε σοβαρά το νοτιαίο μυελό. Το λάθος που έκανε είναι ότι βούτυξε πρώτα με το κεφάλι του στη διάσημη νεροτσουλήθρα του πάρκου. Η κοπέλα του βγήκε ασφαλή στη πισίνα και περίμενε το αγόρι της όπου ήταν εξαφανισμένος. Όταν βγήκε από την νεροτσουλήθρα, το αγόρι είχε χάσει τις αισθήσεις του. Μεταφέρθηκε γρήγορα στο κοντινότερο νοσοκομείο και οι γιατροί είπαν πως έμεινε παράλυτος για πάντα από το στήθος και κάτω και πλέον ζει μόνο με μονάδα υποστήριξης. Πάρα πολύ κρίμα για το παιδί, ήταν μόλις 23 χρονών, αλλά νομίζω ότι έφταιγε αυτός διότι έκανε το λάθος και πήδηξε με το κεφάλι που αυτό απαγορεύεται. Μην το κάνει ποτέ κανένας σας αν πάτε στις νεροτσουλήθρες. Πάντα να πέφτετε έτσι. Καλέ. Πεθάναμε, έλα Χριστέ και Πανηγία. Όχι έτσι, σαν να πεθαίνετε, καταλάβατε τι εννοώ. Επόμενο. Η 7η επικίνδυνη νεροτσουλήθρα που μπορεί να σκοτώσει ονομάζεται Verrugged Water Slide. Αυτό είναι ένα από τα πιο φρικτά ατυχήματα που συνέβησαν σε νεροτσουλήθρες σε όλο τον κόσμο. Ένα νεαρό αγόρι μόλις 10 ετών αποκεφαλίστηκε καθώς δοκίμαζε μία από τις πιο απότομες νεροτσουλήθρες στον κόσμο. Αυτή η νεροτσουλήθρα ήταν τόσο επικίνδυνη καθώς ο σχεδιαστής είπε ότι δεν θα έπρεπε η νεροτσουλήθρα αυτή να φτιαχτεί και να τη δοκιμάσουν παιδιά, καθώς είναι πολύ πιθανόν κάποιο από αυτά να χάσει τη ζωή του. Τον Αύγουστο του 2016, καθώς το αγόρι δοκίμαζε την νεροτσουλήθρα με τους φίλους του, πιάστηκε το κεφάλι του σε ένα σίδερο με αποτέλεσμα να αποκεφαλιστεί και το κεφάλι του να βρεθεί στη πισίνα της νεροτσουλήθρας. Η πισίνα γέμισε με αίματα και όλοι προσπάθησαν να βγουν από εκεί. Μετά από αυτό το περιστατικό, η νεροτσουλήθρα έκλεισε. Οι νεροτσουλήθρες ήταν 48 μέτρα και οι υψηλότεροι σε όλο τον κόσμο. Το ερώτημα είναι για ποιο λόγο άνοιξαν αυτή την νεροτσουλήθρα αφού γνώριζαν τι θα συμβεί. Αυτό μου φαίνεται σαν ταινία θρίλερ. Σκεφτείτε να είστε όμορφα και καλά στη πισινούλα της νεροτσουλήθρας και ξαφνικά να πεταχτεί από τη τσουλήθρα ένα κεφάλι και να πεταχτεί στη πισίνα. Παιδιά, το σκέφτομαι και έχω ανατριχιάσει τη ζωή μου. Του ξεκόλλησε το κεφάλι. Παπαναγία μου, και πηγαίνετε σε αυτά. Μην πατήσετε ποτέ εκεί πέρα. Εγώ καλά κάνω και δεν πηγαίνω εδώ πέρα. Άμα θέλω να πεταχτώ μέχρι την τσουλήθρα στην παιδική χαρά που παίζουν τα παιδάκια, μια χαρά και εκεί. Επόμενο. Η 8η επικίνδυνη νεροτσουλήθρα που μπορεί να σκοτώσει ονομάζεται Emerald Plank Slide. Το 2017 ένα 10χρονο αγόρι τραυματίστηκε σοβαρά μετά από το πέσιμο στο τέλος της νεροτσουλήθρας. Το περιστατικό καταγράφτηκε στη κάμερα και ήταν πολύ φρικτό. Το παιδί ήταν πολύ ελαφρύ για τη συγκεκριμένη νεροτσουλήθρα με αποτέλεσμα να χτυπήσει στο νερό με τεράστια ταχύτητα και να προκαλέσει πολλαπλούς τραυματισμούς σε όλο του το σώμα καθώς και κατάγματα στα χέρια και τα πόδια. Η οικογένειά του ζήτησε αποζημίωση 2,5 εκατομμύρια ευρώ, κάτι που ο υπεύθυνος του πάρκου ενέκρινε αμέσως. Μετά από αυτό το ατύχημα, η νεροτσουλήθρα παρέμεινε κλειστή για περίπου ένα χρόνο και μετά άνοιξε σαν να μην συνέβη ποτέ τίποτα. Εντάξει, νομίζω ότι αυτό ήταν ξεκάθαρα λάθος της εταιρείας, διότι δεν έπρεπε να μπει το παιδάκι από τη στιγμή που ήταν για συγκεκριμένα κιλά αυτές οι νεροτσουλήθρες, γιατί αυτός ήταν πάρα πολύ αδύνατος και έφυγε με πάρα πολύ δύναμη και χτύπησε παντού και έσπασε τα κόκαλά του και τα πάντα. Ντροπή! Και μετά την ανοίξανε και μετά από ένα χρόνο. Ντροπή, αλήτες, υποκριτές, λέρες, μαζοχιστές και αντιπρόσωποι και εκπρόσωποι! Η ένατη επικίνδυνη νεροτσουλήθρα που μπορεί να σκοτώσει βρίσκεται στο Chinese Theme Park στη Κίνα. Το 2014 ο ελαττωματικός εξοπλισμός του πάρκου προκάλεσε ένα τεράστιο τσουνάμι στις πισίνες των νεροτσουλήθρων με αποτέλεσμα να τραυματίσει 44 διαφορετικούς ανθρώπους. Πιο συγκεκριμένα, υπήρξε κάποιο μηχανικό πρόβλημα στην αποθήκη νερού με αποτέλεσμα να γίνει έκρηξη και να δημιουργηθεί ένα τεχνικό τσουνάμι μέσα στο πάρκο. Όλοι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν εσπευμένα στο κοντινότερο νοσοκομείο. Από τους 44 τραυματίες, οι 5 ήταν πάρα πολύ σοβαρά με αποτέλεσμα να παραμείνουν στο νοσοκομείο για 5 μήνες, ενώ οι άλλοι επέστρεψαν γρήγορα στα σπίτια τους. Παιδιά, έψαξα περισσότερες πληροφορίες για αυτή την ιστορία και έχω ανατριχιάσει. Όταν έγινε η έκρηξη και έγινε αυτό το τσουνάμι, τους σκέπασε όλους και παιδιά αυτοί πνιγόντουσαν.
Και στη τελική όμως δεν πνίγηκε κανένας, γιατί τους προλάβανε, τους βγάλανε από εκεί πέρα. Ωστόσο, πάρα πολλοί παιδιά μετά στα νοσοκομεία, 5 που ήταν πάρα πολύ σοβαρά, είχαν μείνει σε κόμμα, παιδιά. Από μία νεροτσουλήθρα το πάθανε αυτό το πράγμα. Έχω πάθει σοκ, αλήθεια. Μην μπείτε ποτέ, σας λέω, παιδιά! Επόμενο! Η 10η επικίνδυνη νεροτσουλήθρα που μπορεί να σκοτώσει ονομάζεται Aquapolis. Στην Αργεντινή, ένα ζευγάρι νοσηλεύτηκε αφού πέταξε από μια σπασμένη νεροτσουλήθρα στο υδάτινο πάρκο Aquapolis. Το ζευγάρι βρισκόταν σε ένα κυκλικό στρώμα όταν συνέβη το περιστατικό. Το στρογγυλό στρώμα έσκασε από ένα σπασμένο κομμάτι της νεροτσουλήθρας, με αποτέλεσμα το ζευγάρι να πεταχτεί εκτός νεροτσουλήθρας και να προσγειωθεί στο έδαφος. Το ζευγάρι τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε γρήγορα στο νοσοκομείο με το ασθενοφόρο, όπου η γυναίκα έκανε συνολικά 5 ράματα στο κεφάλι της, ενώ το αγόρι της έπρεπε να μείνει στο νοσοκομείο καθώς έπαθε αμνησία από το χτύπημα που υπέστη στο κεφάλι του. Μετά από αυτό το περιστατικό, το υδάτινο πάρκο αρνήθηκε να πάρει την ευθύνη και δεν έδωσε ποτέ αποζημίωση στο ζευγάρι. Ο άλλος έπαθε αμνησία, παιδιά. Επειδή έτσι πως ήταν οι νεροτσουλήθρες και έκανε αυτό, αυτός έφυγε από τη τσουλήθρα και έφυγε κάτω και έπεσε στο πάτωμα. Από τεράστιο ύψος και χτύπησε το κεφάλι του. Απορώ πως δεν πέθανε αρχικά. Και το δεύτερο, δεν τρέπονται λίγο η εταιρεία εκεί πέρα με τις νεροτσουλήθρες, που αντί να ζητήσει και συγγνώμη και να πέσουν γονατιστοί οι αλήτες υποκριτές και να τους δώσουν τα χρήματα πίσω, είπαν ότι εμείς δεν παίρνουμε την ευθύνη. Ενώ δεν ήταν συντηρημένες οι νεροτσουλήθρες. Έχω εκνευριστεί πάρα πολύ με αυτό το βίντεο τώρα. Βεργενία, δεν είσαι καθόλου σωστή, συνάδελφος. Έρε, κατημηνήσεις που θα πέσουν. Η 11η επικίνδυνη νεροτσουλήθρα που μπορεί να σκοτώσει ονομάζεται Aqualoop. Η Aqualoop είναι μία από εκείνες οι νεροτσουλήθρες όπου μεμονωμένοι αναβάτες στέκονται μέσα σε κλειστή πλατφόρμα. Από εκεί πέφτουν κοντά σε μία κατακόρυφη νεροτσουλήθρα και όλα μπορούν να συμβούν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Οι συγκεκριμένες νεροτσουλήθρες έχουν ένα πρόβλημα σχεδιασμού και αυτό οφείλεται στο ότι είναι τόσο γρήγορες που οι αναβάτες συχνά κολλάνε στα μισά της διαδρομής. Το 2016 μία έφηβη κοπέλα προσγειώθηκε στην πτέρυγα του νοσοκομείου λόγω τραυματισμού του σαγονιού της. Καθώς βρισκόταν μέσα στην νεροτσουλήθρα, η τεράστια ταχύτητα την έκανε να σπάσει το σαγόνι της και να χάσει κάποια από τα δόντια της. Χρειάστηκε να κάνει χειρουργείο στη γνάθο της για να αποκατασταθεί το σπασμένο οστό. Είμαστε καθόλου με τα καλά. Η άλλη μπήκε στην νεροτσουλήθρα και βγήκε φαφούτα χωρίς δόντι. Μαλά μου, έξω από τα δόντια. Έξω από τα δόντια. Συγγνώμη τώρα που κάνω και πλάκα, αλλά η κοπέλα έχασε, παιδιά, όλο το σαγόνι. Όλο αυτό είχε σπάσει. Σκεφτείτε να σου σπάσει αυτό το κόκαλο, πόσο πολύ θα πονάει. Η 12η επικίνδυνη νεροτσουλήθρα που μπορεί να σκοτώσει ονομάζεται Insano. Το 1989 κατασκευάστηκε στη Βραζιλία η νεροτσουλήθρα Insano, όπου ήταν μία από τις ψηλότερες νεροτσουλήθρες στον κόσμο και έμοιαζε σαν ένα κτίριο 14 ορόφων. Κατέκτησε ρεκόρ Guinness ως την υψηλότερη και πιο τρομακτική νεροτσουλήθρα. Οι διασώστες που βρίσκονται μέσα στο πάρκο θα σας ζητήσουν να έχετε σταυρωμένα τα χέρια και τα πόδια όταν ανεβείτε σε αυτή την νεροτσουλήθρα. Αυτό συμβαίνει επειδή είναι τόσο απότομη αυτή η νεροτσουλήθρα και ταξιδεύει τόσο γρήγορα που αρχίζει κυριολεκτικά να πετάτε στον αέρα. Μέχρι και σήμερα κανείς δεν έχει πεθάνει ποτέ σε συγκεκριμένη νεροτσουλήθρα, ωστόσο πολλά είναι τα ατυχήματα που έχουν συμβεί καθώς πολλά παιδιά τραυματίστηκαν στα χέρια και τα πόδια μετά από πτώση στη πισίνα. Καλά, η συγκεκριμένη είναι η καλύτερη. Από τη στιγμή που δεν έχει πεθάνει κανένας και μόνο χτυπάνε λίγο τα χέρια και τα πόδια, να λένε και ευχαριστώ. Εδώ πέρα οι άλλοι έχασαν όλα τα δόντια, οι άλλοι έχουν πεθάνει, ο άλλος του κόπηκε το κεφάλι. Και αυτοί παραπονιούνται για λίγο το χέρι και το πόδι. Άι Μαρία, από εκεί να χαθείς. Επόμενο. Η 13η επικίνδυνη νεροτσουλήθρα που μπορεί να σκοτώσει ονομάζεται Pfizer. Οι περισσότερες νεροτσουλήθρες εκεί έξω είναι ασφαλείς για κάθε ενήλικα. Ωστόσο, για την Pfizer, οι κατασκευαστές απαγόρευσαν στις γυναίκες να ανεβαίνουν στις συγκεκριμένες νεροτσουλήθρες. Οι νεροτσουλήθρες Pfizer είναι ένα από τα 20 νέα σχέδια νεροτσουλήθρων στο υδάτινο πάρκο της Γερμανίας. Η αίσθηση σε αυτές τις νεροτσουλήθρες σε κάνουν να κατεβαίνεις τόσο γρήγορα όσο το ανώτατο όριο ενός αυτοκινήτου. Κάποια στιγμή, 6 γυναίκες ανέφεραν τραυματισμούς στα γενετικά τους όργανα. Οι άνδρες ωστόσο δεν επηρεάζονται επειδή φαίνεται να είναι πιο συμβατό με την ανδρική ανατομία οι συγκεκριμένες νεροτσουλήθρες. Τα έχουμε ακούσει όλα σε αυτό το βίντεο. Έχουν χτυπήσει τα πάντα. Μέχρι και καταλαβαίνετε τώρα τι χτύπησαν. Τι να πω κι εγώ. Επόμενο. Η 14η επικίνδυνη νεροτσουλήθρα που μπορεί να σκοτώσει ονομάζεται The Leap of Faith. Η συγκεκριμένη νεροτσουλήθρα βρίσκεται μέσα στο παραδεισένιο νησί της Ατλαντίδας στις Μπαχάμες. Έχει ύψος ως ένα ξενοδοχείο 9 ορόφων. Και το πιο τρομακτικό είναι ότι πρόκειται για μια υπόγεια νεροτσουλήθρα όπου σε ταξιδεύει στο πιο τρομακτικό βυθό της θάλασσας. Είναι μία από τις πιο ακριβές νεροτσουλήθρες σε όλο τον κόσμο. Μόλις μπεις μέσα σε αυτή, μεταφέρεσαι υπογείως σε ένα τεράστιο ενιδρίο με αληθινά ζώα όπως καρχαρίες, σαλάχια και πάρα πολλά άλλα θαλάσσια ζώα. Γύρω από τις νεροτσουλήθρες υπάρχουν πολλές πισίνες γεμάτες με καρχαρίες.
Όσοι από εσάς έχετε τεράστια κλειστοφοβία, μην τολμήσετε ποτέ να δοκιμάσετε αυτή την πισίνα. Προς το παρόν δεν έχει συμβεί κάποιο ατύχημα, αλλά φανταστείτε τι θα μπορούσε να συμβεί εάν υπήρχε διαρροή και σπάσιμο της νεροτσουλήθρας υπογείως. Θα βρισκόσασταν απροστάτευτοι σε ένα τεράστιο βάθος καλυμμένοι από θαλάσσιο νερό και εκατοντάδες επικίνδυνα θαλάσσια ζώα που θα μπορούσαν να σας κατασπαράξουν. Το μόνο περιστατικό που συνέβη παλιότερα είναι όταν ένας καρχαρίας μπήκε κατά λάθος μέσα στην νεροτσουλήθρα με αποτέλεσμα να πεθάνει. Πραγματικά, τα έχουμε ακούσει όλα σε αυτό το βίντεο. Νεροτσουλήθρες με καρχαρίες. Είμαστε καθόλου με τα καλά. Ποιος τη σκέφτηκε αυτή την ιδέα? Εγώ που φοβάμαι και τη θάλασσα και τις νεροτσουλήθρες, το ξέρετε ότι δεν θα πάω εκεί ποτέ στη ζωή μου. Βέβαια, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό να μπει στην νεροτσουλήθρα και ξαφνικά να είσαι κάτω από τη θάλασσα και να βλέπεις τόσα ζώα. Wow, τρομερό. Αλλά άμα γίνει και κάτι πιο λάθος και ξαφνικά σπάσει καμία, θα σε φάνε εκεί πέρα όλες αυτές οι καρχαρίες. Επίσης το άλλο. Ο άλλος ο καρχαρίας, γιατί μπήκε μέσα στην νεροτσουλήθρα, παιδιά? Τι ήθελε να κάνει? Ήθελε να διασκεδάσει κι αυτός. Το σκότωσαν το καημένο. Σίγουρα αυτοί το σκότωσαν, δεν θα πέθανε από μόνο του. Επόμενο. Η 15η επικίνδυνη νεροτσουλήθρα που μπορεί να σκοτώσει ονομάζεται The Streamer. Η νεροτσουλήθρα Streamer είναι μία από τις μεγαλύτερες νεροτσουλήθρες του πάρκου Καλυψό στην Οτάβια. Σύμφωνα με πολλούς ανθρώπους που το έχουν επισκεφτεί, το παρομοίασαν με λεκάνη τουαλέτας λόγω του σχήματος αυτής στην νεροτσουλήθρα. Το 2011 υπήρξαν αρκετές αναφορές για σωσίβια που αναποδογύριζαν με αποτέλεσμα άνθρωποι να εκτοξεύονται εκτός νεροτσουλήθρας. Δυστυχώς δύο παιδιά έσπασαν τους σπονδυλούς τους και την κλίδα τους. Ωστόσο, κάθε μέρα το πάρκο συνεχίζει να ανοίγει ξανά τη συγκεκριμένη νεροτσουλήθρα, αγνοώντας τους κινδύνους που κρύβονται εκεί μέσα. Εκνευρίζομαι τόσο πολύ με τους υπεύθυνους, διότι αντί να κάτσουν να φτιάξουν τις νεροτσουλήθρες και να λύσουν το πρόβλημα, εκμεταλλεύονται περισσότερο τα παιδιά που πηγαίνουν εκεί πέρα. Τους κλέβουν τα χρήματα. Και μετά από αυτό, αν χτυπήσουν, λένε ότι εμείς δεν είναι δικιά μας ευθύνη, το παιδί έφταιγε. Δεν ντρέπονται λίγο, ρε παιδιά? Γράψτε μου και εσείς την άποψή σας πάνω σε αυτό το θέμα, γιατί εγώ έχω γίνει έξαλλος τώρα. Επόμενο. Η 16η επικίνδυνη νεροτσουλήθρα που μπορεί να σκοτώσει ονομάζεται The Yas Water World. Η συγκεκριμένη νεροτσουλήθρα βρίσκεται στο Abu Dhabi και πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα θαλάσσια πάρκα στον κόσμο με συνολικά 45 νεροτσουλήθρες. Το συγκεκριμένο πάρκο είναι αρκετά δημοφιλές διότι διαθέτει τα μεγαλύτερα ανθρωπογενή κύματα στον πλανήτη. Το πρόβλημα με αυτές τις νεροτσουλήθρες είναι ότι πολλοί κολλάνε στα μέσα της διαδρομής και μένουν εκεί εγκλωβισμένοι μέχρι κάποιος να τους χτυπήσει και να συνεχίσουν το ταξίδι τους. Το 2017 ένα αγόρι καθώς βρισκόταν μέσα στην νεροτσουλήθρα κόλλησε στη μέση και χτυπήθηκε από μία άλλη παρέα με αποτέλεσμα να του κοπεί το δάχτυλο. Το δάχτυλό του δεν βρέθηκε ποτέ και ακόμα μπορεί να βρίσκεται μέσα στις πισίνες. Τέρμα ανατριχιαστικό, παιδιά, του κόπηκε το δάχτυλο τελείως. Σκεφτείτε τώρα να είστε στην νεροτσουλήθρα, εκεί πέρα στη πισίνα, να κάνετε καμιά βουτίτσα εκεί πέρα, να έχετε πάρει και τη μάσκα και ξαφνικά να δείτε ένα δάχτυλο. Έλα Παναγία μου, τα έχουμε δει όλα σε αυτό το βίντεο. Κεφάλια βγαίνουν, δάχτυλα βγαίνουν. Δεν τρέπεστε λίγο! Η 17η επικίνδυνη νεροτσουλήθρα που μπορεί να σκοτώσει ονομάζεται The Grave Pool. Το 1978 άνοιξε αυτό το θαλάσσιο πάρκο στο New Jersey της Αμερικής και πάρα πολλοί επισκέπτες το ονόμασαν The Grave Pool. Στα τόσα χρόνια λειτουργίας αυτού του θαλάσσιου πάρκου συνέβησαν πολλά ατυχήματα με σπασμένα δόντια και κόκαλα ανθρώπων καθώς και αρκετών θανάτων. Το 1984 ένα τμήμα του πάρκου όπου είχε μια απότομη νεροτσουλήθρα προκάλεσε ανακοπή καρδιάς σε έναν άντρα που πήδηξε κατά λάθος στο παγωμένο νερό της πισίνας ύστερα από την πτώση του από την νεροτσουλήθρα. Αμέσως μετά ένας άλλος άντρας πάτησε ένα καλώδιο ενώ έκανε καγιάκ με αποτέλεσμα να σπάσει το χέρι του ενώ τρεις έφηβοι πνίγηκαν στη πισίνα. Σε διάστημα ενός χρόνου το πάρκο κατέγραψε 14 κατάγματα οστών και συνολικά 26 τραυματισμούς στο κεφάλι. Πάρα πολλοί επισκέπτες του θαλάσσιου πάρκου λέγανε πως το πάρκο είναι στοιχειωμένο και πολλές φορές βλέπουν νεκρούς μέσα στις νεροτσουλήθρες. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Αν σας άρεσε, πατήστε ένα like, εγγραφή στο κανάλι μου και μην ξεχάσετε να πατήσετε και την καμπάνα για να σας έρχονται όλες μου όλες οι ειδοποιήσεις. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια ποια νεροτσουλήθρα σας τρόμαξε περισσότερο. Και μην ξεχάσετε να με ακολουθήσετε στο Instagram μου για να ενημερώνεστε κάθε πότε να βάζω νέο βίντεο σε αυτό το κανάλι. Μέχρι τότε, εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά!